centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Είμαστε μια ανάσα από την μεγάλη εβδομάδα πια. Ήρθε και η εγκύκλειος. Και αυτό που δεν μπορούν να κατανοήσουν οι περισσότεροι από όσους διαβάζω εδώ τα μηνύματα των φίλων μας είναι γιατί ενώ οι εκκλησίες θα λειτουργήσουν όλες στο χωριό, στις γειτονιές, παντού, δεν επιτρέπεται η ακολουθία να είναι στα ηχεία. Ώστε και εγώ που είμαι στο μπαλκόνι μου να την ακούω. Είναι το ίδιο ερώτημα και σε μένα. Γι' αυτό και δεν μπορώ να δώσω καμία απάντηση. Το μόνο που έχω να κάνω εγώ προσωπικά είναι να πειθαρχήσω στις εντολές της Ιεράς Συνόδου. Άρα, οι οποίες, άρα εσείς είπες με τότε, θα δώσετε εντολή σε όλα τα χωριά μας, σε όλους τους ιερείς, να μην βάλουν τα ηχεία. Τους έχω στείλει την εγκύκλειο της Ιεράς Συνόδου, τίποτα άλλο. Και εγώ διαφωνώ. Τι θα πειράξουν τα ηχεία. Βέβαια, σας είπα κύριε Νατσούλη, ότι μετά από αν ευλογήσει ο Θεός και περάσουν τα πράγματα αυτά, έχω να απαντήσω. Γιατί κάποιοι τους ενοχλεί. Τους ενοχλεί η Εκκλησία. Τους ενοχλεί η Μεγάλη Εβδομάδα. Τους ενοχλεί ο Χριστός. Εσείς τι νομίζετε, δεν με έχουν καταγγείλει μέχρι σήμερα εμένα. Μάλιστα. Τότε θα απαντήσω. Κρατάτε το, αυτό το ερώτημα. Δεν με έχουν καταγγείλει. Βέβαια. Ναι. Τους ενόχλησε που έγραψα σε μία εγκύκλιο για την Αγία Κοινωνία ότι όποιος αμφισβητεί το θέμα της Αγίας Κοινωνίας είναι θέμα εκτόσεως. Τους ενόχλησε. Έναν. Είναι έκτωσης. Νομίζουν ότι εδώ θα γίνει Ρωσία. Κάποιοι. Δεν γνωρίζουν ότι είμαστε γη και σποδός και ότι κάποια στιγμή θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Τίποτα άλλο. Είναι μεγάλη εβδομάδα. Είναι μεγάλη εβδομάδα. Σεβασμιότατε. Το δεύτερο. Ακούω, πριν πάμε στο Άγιο Φως, άκουσα κάπου ότι αν έχουμε στα ηχεία την ακολουθία μπορεί να μαζευτεί κόσμος και έξω από την εκκλησία να υπάρξει συνωστισμός. Δεν νομίζω, δεν ξέρω τίποτα, δεν μπορώ να απαντήσω σε τίποτα. Εσείς πάντως εφαρμόζω πλήρως την εγκύκλιο. Πλήρως την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου. Με αυτή την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου διαφωνούν αρκετά μέλη της ιεραρχίας. Δεν να σας πω κάτι. Λόγω της σκοπός όλων αυτών των ημερών, το να μπορώ δηλαδή το να βρίσκομαι κοντά στο λαό, ενώ συζητώ με πολλούς αρχιερείς οι οποίοι με παίρνουν να μου εκδηλώσουν τη συμπαράστασή τους για αυτά τα οποία γίνονται στην επαρχία μου, δεν τα κουβεντιάζω. Μου είπαν δύο-τρεις, μου λέει, πώς κρίνεις αυτό, μου λέει, και για τις καμπάνες, μου λέει, το ότι απογορεύονται οι καμπάνες. Εντάξει, εμείς λένε ότι οι καμπάνες καλούν τους ανθρώπους στην εκκλησία. Δηλαδή, ωραία, να είναι ευλογημένο, να μην ακούγονται οι καμπάνες και μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή και μόνο στην Ανάσταση το βράδυ. Να μην ακούγονται οι καμπάνες, να μην καλούν τον κόσμο. Όμως αυτό πιστεύω ότι είναι μια ενθάρρυνση του κόσμου ότι να, η εκκλησία προσεύχεται. Να, η εκκλησία μας βρίσκεται μέσα ιερεί στην εκκλησία αυτή τη στιγμή και προσεύχονται για μας. Προσεύχονται. Τι ενοχλεί λοιπόν, τι ενοχλούν οι καμπάνες. Απορώ. Είναι ένα άλλο ερώτημα και δικό μου ερώτημα. Καμπάνες και ηχεία. Καμπάνες και ηχεία, ναι. Καμπάνες και ηχεία. Άρα ο μοναδικός τρόπος για να ακούσουμε έστω το Χριστός Ανέστη, σεβασμιότατε, είναι μέσα από το σταθμό της Μητρόπολης. Μόνο μέσω του σταθμού. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Δεν υπάρχει. Πάμε και για το Άγιο Φως, γιατί και εδώ υπάρχει ένα... Το Άγιο Φως θα έρθει από τα Ιεροσόλυμα. Βεβαίως. Πώς θα φτάσει, γιατί όλοι οι πιστοί, το Άγιο Φως το... είναι... Όλοι το κάνουν αυτό, όλοι, η συντριπτική πλειοψηφία. Το μεταφέρουμε το Αναστάσιμο βράδυ στα σπίτια μας. Και πάμε και στα δωμάτια μας όλα και πάμε και να φωτίσουμε και τα λοιπά με όλο το τηλετουργικό. Τι θα γίνει φέτος? Δεν γνωρίζω τίποτα. Πάντως έχουν από ό,τι έμαθα ότι έχουν απαγορεύσει την μετάδοση του Αγίου Φωτός, δηλαδή και αυτό από τα Ιεροσόλυμα, έστω και με τους τρόπους αυτούς που οι διάφοροι δήμαρχοι είχαν εκδηλώσει. Όπως στην Αθήνα κάποιος δήμαρχος ήθελε να το διανύμει κατοίκον του Αγίου Φωτός. Ναι, κατοίκον. Ο δήμαρχος Αγίου Πόλεως. Έμαθα ο δήμαρχος Αλμοπίας και αυτός από ό,τι διάβαζα και αυτός το ίδιο εξεδήλωσε και αυτός το ενδιαφέρον αλλά και την πικρία του. Τι θα βλάψει αυτό το γεγονός.
εμείς πειθαρχούμε και λέμε έστω και στην περίπτωση αυτή, έστω και στην περίπτωση αυτή, ας ακολουθήσουμε αυτή την προοπτική. Πείτε μας λοιπόν, σεβασμιότητα, πώς θα πάρουμε το Άγιο Φως, δηλαδή τι τρόπο σκέφτεστε, έστω και την επόμενη μέρα ίσως. Η επόμενη μέρα να σας πω, εάν επιτρέπετε, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας για να πω, εάν την επόμενη μέρα επιτρέπετε, αλλά και πότε θα είναι η ναή μας ανοιχτή. Δεν ξέρω, γιατί και η ναή μας θα είναι κλειστή την επόμενη μέρα, δηλαδή ο ναός θα είναι κλειστός. Εάν ίσως τη δεύτερη προσευχή μέρα... Η στην εκκλησία κατά μόνας νομίζω ισχύει, δεν απαγορεύτηκε. Ναι, δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως ένα μέρος, δηλαδή το εξωτερικό του ναού, θα είναι ανοιχτό και εκεί θα έχουμε δηλαδή την κανδύλα, δηλαδή που θα είναι αναμένη από την Αγία Τράπεζα. Καθένας με ένα κεράκι να πάει να πάρει από εκεί. Αλλά δεν μπορώ να προτρέψω κανέναν, ούτε να πω σε κανέναν τίποτα. Εάν αυτό επιτρέπεται, επιτρέπεται και για μένα. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή σε όλες αυτές, σε όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα στον τόπο μας, με μοναδικό σκοπό να περιφρουρήσω την υγεία του ανθρώπου, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Δεν έχω κανένα άλλο λόγο. Μόνο να περιφρουρηθεί η υγεία του ανθρώπου. Όταν θα τελειώσουν όλα αυτά τα θέματα, θα μας δοθεί ευκαιρία. Έχω και εγώ τους δικούς μου σχολιασμούς. Ναι. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε με τον Μητροπολίτη μας, δεν μπορεί, γιατί έρχονται εδώ μηνύματα, συνεχώς μηνύματα, πώς θα πάρουμε το Άγιο Φως. Δεν μπορεί ακριβώς να απαντήσει ούτε ο ίδιος ο Μητροπολίτης, παιδιά. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δηλαδή, ίσως βρεθεί ένας τρόπος... Να πω εγώ ότι ελάτε, πώς θα το κάνω. Ευχαρίστως, εάν μας έδιναν ευλογία, θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα. Μάλιστα, δεν σας αποκρύπτω ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος μου είπε, είμαι σε επικοινωνία, θα έχουμε ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι θα μπορούν να προσφέρουν έστω αυτό το αναστάσιμο φως, σαν μια παρηγορία δηλαδή, στους ανθρώπους. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα. Ο φίλος ο Δημήτρης στέλνει ένα μήνυμα εδώ. Και πώς γίνεται, λέει, τα μεγάφωνα του Χότζα στην Θράκη, όπως βλέπουμε στα βίντεο, να είναι ανοιχτά στη Διαπασόνα? Ναι. Αυτό να πείτε στο φίλο μας τον Δημήτρη, αυτό να το πει στην κυβέρνηση και όχι σε μένα. Τι να κάνουμε. Σεβασμιότατε, νομίζω ότι είναι τόσο περίεργα όλα αυτά για την Με βλέπετε τόσο σκεπτικό. Πολύ μόνο σκεπτικό, εγώ το ξέρω. Δηλαδή τόσα χρόνια που τα λέμε, τόσα χρόνια που είστε εδώ. Ναι. Βλέπω ότι είστε πάρα πολύ πιεσμένος από πολλά πράγματα. Ναι. Όλοι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δέχομαι καθημερινά από τους ανθρώπους. Και από αυτούς που είναι εγκλωβισμένοι. Καταλαβαίνετε. Ναι. Όντως. Και πώς θα παράσουν. Και με πολύ μεγάλη αγωνία περιμένουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη τις νέες ανακοινώσεις, αν θα λήξει. Ήδη γίνεται μία προσπάθεια. Γίνεται μία προσπάθεια με τον πατέρα Ελευθέριο, δεν ξέρω αν σας το είπε εκείνος. Ναι. Να βρούμε ένα εστιατόριο για να μπορέσουν την ημέρα να πάρουν το φαγητό τους και να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν το φαγητό τους. Έχουν ετοιμάζονται τα δέματα, να δούμε και με ποιο τρόπο θα στείλουμε τα δέματα, να παρηγορήσουμε δηλαδή τους ανθρώπους με οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε. Κάθε χρόνο την ημέρα της Πασχαλιάς είχατε και ένα πιάτο φαγητό. Προσπαθούμε. Τα συσίτια τώρα δεν υπάρχουν, είναι θέματα προσπαθούμε, αυτά. Προσπαθούμε έστω να λύσουμε και με το αργοθωριστικό και εδώ με την Καστοριά να υπάρχει ένα εστιατόριο το οποίο να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν το φαγητό τους. Γιατί δεν είναι πολλά άτομα. Και αυτό ακόμη όμως δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο σήμερα. Δεν μπορούμε να το πούμε, διότι χρειάζεται... Γιατί πρέπει να ανοίξει κάποιο εστιατόριο το οποίο είναι κλειστό. Ναι, είναι κλειστό. Χρειάζεται πολιτιακή παρέμβαση. Ναι. Μάλιστα. Αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, το λαό μας υπομονή και έχει ο Θεός. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Στο σπίτι μας, λέει, έρχεται το άνθρωπος με το delivery να φέρει ψώνια. Στο σπίτι δεν μπορεί να έρθει όμως το Άγιο Φως να το φέρει ένας δήμαρχος ή ένας ιερέας. Έχετε δίκιο, έχετε. Το στέλνει ο Γιώργος αυτό το μήνυμα από Κολοκυνθού, μάλιστα, που είναι σε καραντίνα. Έχετε δίκιο απόλυτο. Έχετε δίκιο.
απευθυνθείτε και στα πρόσωπα των ανθρώπων και των βουλευτών εδώ πέρα και των πολιτευτών απευθυνθείτε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, έτσι δεν είναι? Πρέπει να σεβαστώ τις εντολές της Ιεράς Συνόδου και ακόμη δηλαδή να περιφρουρήσω, το γεγονός είναι να περιφρουρήσω την υγεία των ανθρώπων αυτών. Μάλιστα. Αυτό μόνο μπορώ να κάνω. Λοιπόν, σεβασμιότητα. Την αγάπη μου. Σας ευχαριστούμε Χρήστο. Πάρα πολύ για την παρέμβαση. Γιατί ήταν πολλά τα μηνύματα και έπρεπε ουσιαστικά να δούμε. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.